Από τον καιρό που είμαι στον Α, επειδή κάνω, αυτό που, κάνω κάτι που μου αρέσει και είμαι σε ένα πολύ υγιές και όμορφο περιβάλλον, πιάνω τον εαυτό μου να, ναι, με να κουράζομαι, αλλά να είναι μια ωραία κούραση που σου δίνει και λίγο ενέργεια και όθηση να κάνεις και άλλα πράγματα. Είναι το θετικό γύρω από σένα, ναι, και το γεγονός ότι αισθάνεσαι ότι είσαι με ανθρώπους που σου δίνουν και ζωή. Έτσι. Με τον Παναγιώτη Δημόπουλο. Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης είναι η χαρά της ζωής μας. Είναι. Και η δική της δικής μου. Και εκτός αέρα. Και εκτός. Πραγματικά τον αγαπώ πάρα πολύ. Τον γνωρίζω τόσα χρόνια. Έχω μάθει τόσα πολλά από αυτόν τον άνθρωπο. Θα μάθω ακόμα περισσότερα. Είναι άνθρωπος που θα δω στο κανάλι, τον πρώτο που θα δω, αυτός που θα μας χαρίσει το χαμόγελο, την ενέργεια, τη ζωντάνια και θα συνεχίσουμε πάντα έτσι την ημέρα μας. Για σένα, Δήμητρα, έλεγε ότι είναι δουλευταρού η Δήμητρα και σε εκτιμούσε πολύ και συμφωνώ μαζί του σε αυτό, ως παλαιότερη στη δουλειά μας, ότι είσαι ο άνθρωπος που δουλεύεις πάρα πολύ πίσω από την κάμερα. Ναι, θεωρώ το θυμάμαι ότι... τον Παναγιώτη που το έλεγε. Μου έχει μάθει ο Παναγιώτης να δουλεύω έτσι, πρέπει να σου πω. Καλά, μαθαίνεις σε πολλούς, λίγοι μπορούν γιατί δεν ξέρονται. Μου έχει μάθει με σωστό τρόπο να δουλεύω, νομίζω, και θεωρώ τυχερό και τον εαυτό μου που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα στην τηλεόραση, τα έκανα με τον Παναγιώτη, γιατί έμαθα με το σωστό τρόπο να δουλεύω. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι, Λίτα. Δεν μπορείς να δουλεύεις στην τηλεόραση και απλά να βγαίνεις στο γυαλί, να παρουσιάζεις μια εκπομπή, να λες δύο λόγια που μπορεί να στα έχουν γράψει κι άλλοι. Νομίζω πρέπει να κάνεις τη δική σου έρευνα, τη δική σου εργασία πάνω σε αυτό. Θα πάμε να δούμε κάτι πολύ χαρούμενο τώρα. Ναι. Είπες πριν για τη σχέση σου με τον Παναγιώτη Δημόπουλο. Και εγώ τον θυμάμαι που πάντα έλεγε «Δήμητρα, δουλεύει! Δουλεύει, Δήμητρα!» Είναι έτσι πλακατζής και... Πάρα πολύ. Αλήθεια τον αγαπώ. Μου έχει προσφέρει πάρα πολλά. Είναι αληθινός και θέλω τέτοιους ανθρώπους δίπλα μου που δεν θα σου χαϊδέψουν τα αυτιά και θα σου πούνε «Α, τι ωραία, τι καλά» και όλα αυτά. Σπάνια, δηλαδή, και αν θυμώσει, θα έχει λόγο για να θυμώσει. Για δεν θα το κάνει τυχαία. Γιατί πράγμα θυμώνει, ας πούμε. Θυμώνει με την αδικία. Το στυλ του το άλλαξε. Ποιος του το άλλαξε? Ο Πέτρος. Ο Πέτρος. Ναι. Είναι εύκολο να συνυπάρχεις μαζί του στον αέρα? Ναι, εντάξει, και μετά πλέον από τόσα χρόνια, Ελίτα, που τον ξέρω, δηλαδή, ο Παναγιώτης ξέρει όταν θα με δει, τι έχω, αν έχω κάτι. Επίσης εγώ τον Παναγιώτη επικοινωνούμε πλήρως. Και άλλο ένα πράγμα που θεώρησα ότι θα έδαινε στον Α ήταν αυτό, ότι θα ήμουν με τον Παναγιώτη, γιατί ξέρω ότι επικοινωνούμε, τα βρίσκουμε σε όλα. Θα είναι πάντα δίπλα μου εκεί στη δουλειά, γιατί με βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε το κομμάτι της ενημέρωσης, είναι πολύ καινούριο για μένα. Και ο Παναγιώτης είναι έμπειρος και με βοηθάει πολύ. Ήταν πάλι πρωινό. Ήταν πρωινό. Συνυπήρξατε. Ναι, ψυχαγωγική εκπομπή. Εκεί. Πού βρίσκεις τον εαυτό σου έτσι να αρμόζει περισσότερο? Λοιπόν, πάντα πίστευα σε σένα για την απογευματινή ζώνη. Δηλαδή, αν μου έλεγαν ποια θα μπορούσε να ήταν η διάδοχος, αν έφευγα από στη δική μου θέση τότε, θα έλεγα η Δήμητρα και το είπα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ψυχαγωγία, γιατί θεωρώ ότι σαν Δήμητρα αυτό είμαι, δηλαδή αυτό μπορεί να το βγάλω πάρα πολύ. Αυτό που σου λέω και, και προηγουμένως, ότι αυτό που ήθελα να δείξω είναι αυτό της Δήμητρας, το χαρακτήρα της, δηλαδή την αισιοδοξία, την ζωντάνια, το χαμόγελο, γιατί αυτό χρειάζεται και κόσμος άλλωστε να βλέπει. Τώρα, η ενημέρωση που είναι κάτι που οι θύνοντες του Α μου προτείνανε. Απέναντι, ναι. Ακριβώς είναι απέναντι, δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Με φόβησε πάρα πολύ, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι με εγωίτευσε επίσης πάρα πολύ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο κιόλας δεν πίστευα ότι μπορώ να εμπλακώ και να μάθω πράγματα. Αλλά έχει τη γοητεία της. Γι' αυτό σου λέει, είσαι δημοσιογράφος. Οι δημοσιογράφοι γοητεύονται από κάθε τι καινούριο και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τον καλύτερο τρόπο που μπορούν. Είναι πρόκληση. Σαφώς, ναι. Ενώ ο παρουσιαστής παρουσιάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που μπορεί να παρουσιάσει.
βρέθηκες έτσι προεκπλήξεως σε κάτι από την πολιτική, από την κοινωνία ή όλο αυτό που αντιμετώπιζες πια από ειδησιογραφικής πλευράς? Αυτό που μου κάνει εντύπωση, εντάξει, το πολιτικό κομμάτι, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τις θέσεις των κομμάτων, τα παρακολουθούσαμε λίγο πολύ και στις εφημερίδες, στα δελτία. Αυτό που με εκπλήσει όλο ένα και περισσότερο κάθε φορά είναι κάποια περιστατικά που έχουν να κάνουν με νέους. Και επειδή έχω περάσει κι εγώ από αυτές τις ηλικίες και ξέρω πώς ήμουν κι εγώ ή πώς ήταν εκείνα τα χρόνια, με σοκάρει αυτό. Και εκεί είναι που φέρνω τα ερωτήματα τύπου πού πάμε, ναι, τι κάνουμε, ή τα δικά μου παιδιά, ή του αδερφού μου, των αδερφών μου τα παιδιά. Αυτό αν θέλεις. Σε προβληματίζει, προβληματίζει. Ως κοινωνία, πού πάμε, ναι. Πού πάμε, πού πιστεύεις? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Απ' τη μία βλέπεις ανθρώπους όντως που εξακολουθούν να κρατάνε τους θεσμούς της οικογένειας, να έχουν κάποιες αξίες και να προσπαθούν να τα μεταφέρουν, να τα μεταδώσουν στα παιδιά τους. Αλλά απ' την άλλη βλέπεις και ένα άλλο φάσμα που έρχεται με το έτσι θέλω να καταστρέψει αυτά που πάει μια οικογένεια να χτίσει. Και εκεί μπερδεύεσαι. Και λες, δεν ξέρω τι κάνουμε και πού πάμε. Ο Παναγιώτης τι λέει απάνω σε αυτό? Και εκείνος είναι έτσι αυστηρός και... Νομίζω συμμερίζεται την άποψή μου, αυτό που... Το είπα και εγώ μόλις τώρα, επειδή τα συζητάμε και... Πάμε να δούμε τι είπε για σένα. Έψαχνα για μία συνεργάτηδα, την οποία αν την ξέρω, να την εμπιστεύομαι, να έχω εμπιστοσύνη τόσο στην ίδια όσο και στις ικανότητές της. Και πιστεύω η ιδανική ήταν η Δήμητρα Μακρυγιάννη. Χρόνια είχαμε συνεργαστεί στο ΣΥΓΜΑ και σε ραδιόφωνο, με το Καλημέρα στο ΣΥΓΜΑ, 2 χρόνια. Ένα εξαιρετικό παιδί, μια απίστευτη επαγγελματίας, συνεπέστατη, δουλευταρού, αλλά πάνω απ' όλα υπέροχος άνθρωπος. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε για συνεργάτη του και στενό του συνεργάτη θέλει κάποιον τον οποίο πρώτα να τον εμπιστεύεται ως άνθρωπο, να τον εκτιμά ως άνθρωπο και μετά όλα τα άλλα έρχονται. Χίλιες φορές λέει να έχεις δίπλα σου έναν ο οποίος είναι άπειρος, δεν ξέρει και μπορεί να μάθει και να προχωρήσεις μαζί, πάνω να πάρεις τον πιο έμπειρο και ένα παλιόπαιδο. Όσον αφορά την Δήμητρα ως άνθρωπο, πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Ένας άγγελος. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Δεν θα μείνω στο εξωτερικό, το οποίο μπορεί να το δει και να το κρίνει οποιοδήποτε. Θα μείνω στον εσωτερικό της κόσμου, ο οποίος είναι υπέροχος. Πραγματικά υπέροχος. Δεν υπάρχει πλάσμα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει γνωρίσει τη Δήμητρα, να έχει συνεργαστεί μαζί της και να μην έχει να σου πει τα καλύτερα. Μια μεγάλη φιλία. Να, που υπάρχουν και φιλίες στο χώρο μας, Δήμητρα. Εννοείται πως υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι σε όλα τα επαγγέλματα.